Ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία να χαιρετήσω την δεύτερη έκδοση του βιβλίου του φίλου Νίκου Χριστοδουλίδη. Το βιβλίο αναλύει τα διάφορα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού σε μια κρίσιμη τριακονταετία. Δυστυχώς δεν μπορώ να παρευρεθώ στην παρουσίαση του βιβλίου, καθώς βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντήσω τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τον οποίο θα συζητήσουμε, μεταξύ άλλων, και το Κυπριακό. Οφείλω βεβαίως να διευκρινίσω, επειδή είδα κάποια σχόλια, ότι η συμμετοχή μου δεν θα μπορούσε να συνιστά παρέμβαση στα εσωτερικά της Κύπρου. Είχα άψογη συνεργασία με τον Νίκο, έχω άψογη συνεργασία και σήμερα με τον Γιάννη Κασουλίδη. Πίσω στο βιβλίο. Είμαι εδώ γιατί η ανάγνωσή του αποτέλεσε για μένα ιδιαίτερα χρήσιμη προσέγγιση στις πολύπλοκες διαστάσεις του Κυπριακού. Ιδιαίτερα εν ώψη της προετοιμασίας για την άτυπη πενταμερή στη Γενέβη. Ο Νίκος, όπως ξέρετε, συνδυάζει πολλούς ρόλους σε ένα πρόσωπο. Σήμερα αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ιδιότητα του ακαδημαϊκού και του συγγραφέα. Η μελέτη του αναλύει τις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού σε τρεις περιόδους. Την απεικιοκρατία, την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την περίοδο μετά την εισβολή. Αποτελεί ένα μάθημα ιστορίας. Υπογραμμίζει την προσήλωσή μας σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Στη βάση πάντοτε των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Το βιβλίο αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όσους θέλουν να εντρυφήσουν στο Κυπριακό. Εύχομαι στο βιβλίο καλή πορεία.